Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε αυτή που έβγαζε τα κάγκελα της Βουλής για να μπει μπροστά ο αγώνας ενάντια στα μνημόνια, τώρα γέμισε το προάβλιο της Βουλής με κλούβες απέναντι στους απεργούς συμβασιούχους για να περάσει το μήνυμα ποιος είναι το αφεντικό της βίας απέναντι στους εργάτες. Καταγγέλνουμε την παρουσία των ΜΑΤ και των μηχανισμών καταστολής που απέκλεισαν την είσοδο της Βουλής σε αντιπροσωπεία των απεργών συμβασιούχων να καταθέσουν ψήφισμα που καταγγέλει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι αρνήθηκε να φέρει για ψήφιση την πρόταση για άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Ένα έσχος! Έσχος όλοι μαζί! Έσχος! Η κυβέρνηση διάλεξε στρατόπεδο εδώ και καιρό, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι με τους λίγους, είναι με τα θετικά, με τους εργοδότες και ενάντια στους εργαζόμενους. Και αυτό πρέπει να το πληρώσει. Εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα. Έφερε εδώ τις δυνάμεις καταστολής, αυτές ακριβώς που έφερε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και σήμερα έχει στο συνέδριο, στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας, στο νέο συνέδριο που επιχειρεί η ΚΕΣΕ. Δεν θα τους περάσει. Θα αναμετρηθούμε, θα νικήσουμε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην